προπόσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής. Θα ακούσατε και θα είδατε πού επικεντρώθηκα στον απολογισμό και ήταν κυρίως σε αυτό που ανέφερε ο Νίκος, που ήταν στα έσοδα του Δήμου και τα χαμένα έσοδα, που δεν είναι μόνο το διφοδό, που έχει αντίκτυπο σε άλλους δύο φόρους, που είναι ο φόρος παρεπιδημούντων, γιατί όταν είναι ένα αφημί εκδοσκό και δεν ελέγχεται, άρα λοιπόν δεν έχουμε το μηχανισμό να τον ελέγξουμε, και δεύτερο και ο τρίτος πόρος είναι από το τέλη δηλωθέντος εισοδήματος. Ίσως πηγαίνουν σε άλλους δήμους, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ παράγεται ο πλούτος, όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τις υποδομές μας, τις οποίες αρχίζουμε όλοι να καταλαβαίνουμε ότι τις πληρώνει ο απλός πολίτης. Πληρώνει υποδομές δρόμους, βιολογικούς, και οι κύριοι απλώς τις χρησιμοποιούν δίχως να δίνουν το ελάχιστο σε αυτή την τοπική κοινωνία. Όχι μόνο στο Δήμο, αλλά και σε θέσεις εργασίας. Μιλάω για θέσεις εργασίας και για τον τρόπο πληρωμής. Αυτό που θέλω να αναφερθώ, καμιά φορά τα νούμερα είναι σκληρά. Στον απολογισμό του 2011 για έργα έγιναν μόνο 2 εκατομμύρια. Και εντούτοις ακούμε σε όλο το νησί να υπάρχουν παράπονα. Για τις συνεργατικές ή όπως τις λέμε κινσέπ, από τον προπολογισμό. Στον απολογισμό ήταν μόνο 17.000. Το ερώτημα που θέτουμε στην κοινωνία είναι ένα. Όπως σας είπε και ο Νίκος, ότι εμείς δεν είμαστε αρνητικοί, είμαστε αρνητικοί το να γίνονται δημοδίαιτοι όλοι αυτοί που είναι στις κινσέπ και δεν έχουμε δει μία να μπει στην παραγωγή και να έχει πολλαπλάσια ωφέλη στην κοινωνία. Φανταστείτε λοιπόν, τώρα που θα καταδυθεί ο προπολογισμός, που έχουν ήδη αρχίσει να χρηματοδοτούνται οι επιχορηγήσεις, θα χρηματοδοτούνται οι ίδιες οι κινσέπ, είτε με συμβάσεις έργου, είτε με αποκοπή. Τι θα απομείνει για έργα? Δηλαδή τα 2 εκατομμύρια προφανώς θα το δούμε να μειώνεται σε 500.000, ίσως και λιγότερο, αφού στο πρόγραμμα που έχουν καταθέσει οι ίδιοι για την τριετία είχαν μέσα στον προπολογισμό τους ασπής κόσ, έτσι δεν είναι που ονομάζεται το πρόγραμμά τους, είχαν 2.300.000 περίπου κάθε χρόνο προς τη ΣΚΙΝΣΕΠ. Άρα λοιπόν σας αφήνω να καταλάβετε τι έργα θα γίνουν την επόμενη φορά. Όσο για τα πολυδιαφημιζόμενα, και εδώ πέρα δεν υπάρχει η ελάχιστη πολιτική τσίπα απέναντι σε αυτούς που ήταν δήμαρχοι την προηγούμενη φορά και έτρεξαν για να ρημάσουν κάποια έργα. Ξέρετε, ένα έργο για να ενταχθεί δεν πάει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι αρκετών χρόνων αυτή η ιστορία και θα έρθουν να γίνουν. Αυτά θα εκμεταλλευτούν. Εμείς στα συμπαράταξη έχουμε πει, τέτοια έργα υποδομών καλώς να γίνονται. Δεν λύνουν το πρόβλημα της παραγωγικότητας. Έχουμε το μεγάλο παράδειγμα της Ελλάδος. Έφτιαξε τους Ολυμπιακούς, είχαμε ένα οργασμό εργασίας και ανάπτυξης. Ο δείχτης ήταν 4,5, όταν ο μέσος δείχτης στην Ευρώπη ήταν γύρω στο 1,5. Τι υποφελήθηκαν το ξέρουμε. Πόσα χρήματα έχουν διασπαθιστεί σε αυτή την ιστορία και τελικά φτάσαμε να μπούμε στα μνημόνια. Και τελειώνοντας, για να μην βαραίνω περισσότερο την κατάσταση, εμείς θεωρούμε ότι δημοτικές παρατάξεις στυλ οράματος, στυλ δύναμης αλλαγής είναι αντιγραφές αυτών που είναι στην κυβέρνηση. Πολυλογούμε, αερολογούμε,
συσκοτίζουμε, είμαστε στην εξουσία και καλύπτουμε τους δικούς μας. Όλο αυτό που ανέφερε ο Νίκος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ό,τι γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Οι μέτεροι, οι πλούσιοι μένουν άφηκτοι. Έχουμε στις μέρες μας 54.000 που ελέγχθηκαν, 20.000 έχουν αναντιστοιχή στοιχεία. Ελίστα, Λαγκάρ και όλες οι επόμενες, αυτοί δεν θίγονται καθόλου. Το ίδιο βλέπουμε να γίνονται και εδώ πέρα. Εδώ θα καταγγείλω τον Δήμαρχο για αγροματοσύνη. Το ρήμα αναδιανέμω σημαίνει παίρνω από όλους, το μοιράζω και το ξαναδίνω. Εάν είναι με τις συνεργατικές να αναδιανύμει τη μιζέρια, δηλαδή τα πενιχρά έσοδα του Δήμου που παίρνει από τους πολλούς, τους κόους πολίτες, μικροεπιχειρηματίες, μικροεπαγγελματίες, για να τα δώσει στους ημέτερους, γιατί αυτό πρόκειται. Θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ο κύριος Δήμαρχος έχει ένα μπλοκάκι. Όποιος μπει και όποιος βγει από το γραφείο του, του λέει θα σε βάλω στη συνεργατική. Καλοί ανθρώπους, δεν ξέρω αν το ξέρετε και το σωπαίνετε, αλλά αυτό είναι γεγονός. Να έχουν έρθει στα αυτιά μου αυτά. Το έχετε δει το μπλοκάκι. Το μπλοκάκι δεν έχουμε, αλλά παίρνουν σημειώσεις και λένε ότι θα σας βάλουμε στη συνεργατική. Μη στενοχωριέται. Δουλειά δεν είχε ο διάολος και έβαλε τα παιδιά του στις συνεργατικές. Λοιπόν, άρα λοιπόν μην κοροϊδευόμαστε. Άλλη είναι η πολιτική λύση και από αλλού θα έρθουν. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την πολιτική θα έρθει μία καλυτέρευση ούτε στα οικονομικά μας, αλλά ούτε στις δομές, ούτε και για τους ίδιους τους πολίτες μια καλύτερη μέρα. Δύο λόγια να προσθέσω. Με βάση την κεντρική εισήγηση που έκανε ο επικεφαλής της παράδοξης των Νίκος Ελιγωνιάς, κεντρικός άξονας της πολιτικής αυτής της παράδοξης, ένας από τους κεντρικούς άξονες, είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Θα ξεκινήσω όμως από αφορμή την πρόταση νόμου κεντρικά, με βάση την οποία και επειδή είναι και η μέρα σήμερα η μέρα τροφίμων, με βάση τον οποίο θα μπορούν οι εταιρείες τροφίμων να πουλούν τρόφιμα κατ' ουσίαν λιμένα, είναι αυτά τα οποία να γράφουν στην ετικέτα τους ανάλογη κατά προτίμηση έως, όπως επίσης ζητούν με βάση αυτό το νόμο να επιμηκρυνθεί ο χρόνος του κατανάλωσης του νοπού γάλακτος, με στόχο να μην έχουν απώλεια οι εταιρείες εξαιτίας του μικρού χρόνου των 4 ημερών. Για να βάλω αμέσως το ερώτημα. Η κίνηση αυτή είναι ή δεν είναι κίνηση η οποία αναδιανύμει τον πλούτο προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Και λέω, παρά το γεγονός ότι το κόστος εργασίας έχει μειωθεί τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2 χρόνια, κατά 30%, παρά το γεγονός ότι η βασική αιτιολόγηση για την επιλευθέρωση των μεταφορών δεν ήταν άλλη από το ότι επιβαρύνει το κόστος των τιμών στα διάφορα προϊόντα, αγαθά, εντούτοις, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει τιμές στα προϊόντα κατά 40% υψηλότερες αντίστοιχων τιμών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως καταλαβαίνετε, εν μέσω κρίσης, δεν θα πω για άλλα θέματα, από πού παίρνω χρήματα, εν μέσω κρίσης, αυτό που συμβαίνει είναι αναδιανομή τελικά προς τα πάνω. Ερχόμαστε στην τοπική πραγματικότητα. Να μην ξεχάσω να πω ότι και κεντρικά το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, όπως επίσης και το ζήτημα της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας και τουρισμού, αποτελούν πλέον αιχμή του δόρατος όταν είναι οι ίδιοι οι οποίοι έχουν καταστρέψει όλες τις δομές παραγωγής της χώρας σας, και αυτό αποδεικνύεται από την τελευταία έκθεση που δημοσιεύτηκε του Ινστιτούτου Ερευνών της ΓΕΣΕΕ, όπου καταγράφεται με σαφήνεια ότι το ποσοστό του συνόλου των αγαθών που παράγονται στη χώρα
δεν υπερβαίνουν το 23%, που σημαίνει ότι το υπόλοιπο εισάγεται. Πώς μπορεί να ορθοποδήσει μια τέτοια χώρα? Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην τοπική πραγματικότητα. Και εδώ, αυτό που μονίμως επικαλούνται, αναγράφουν ή δηλώνουν στις διάφορες συνεντεύξεις, είναι αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου. Τι είδους αναδιανομή γίνεται και εδώ? Ένα απλούστατο παράδειγμα, το ανέφερε και ο Νίκος, δεν θέλω εγώ να πλατιάζω. Έχουμε ένα κόστος για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, το οποίο φτάνει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τον ισολογισμό που έγινε προχθές και κατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα έσοδα είναι 4.300, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο, ένα 700, το οποίο θα πρέπει να καταβάλει ο Δήμος για να καλύψει τα έσοδα. Αυτό λείπει, χρησιμοποιούν τα χρήματα από το διφοδό, οι δε επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν το μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών και κερδίζουν φυσικά από αυτό, πληρώνουν μόνο 1.100.000. Το δε διφοδό, όπως προαναφέρθηκε, πληρώνουν οι μικροί κατά βάση επαγγελματίες, αυτοαποσχολούμενοι κλπ. Γιατί οι έδρες των περισσότερων μεγάλων τουρισμού, τροφίμων κλπ. Δεν είναι εδώ, είναι αλλού. Αυτό λέγεται αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου. Μάλλον αναδιανομή προς τα πάνω είναι και προς τα κάτω. Δηλαδή εμείς εδώ που είμαστε όλοι, κατ' ουσίαν χρηματοδοτούμε αυτόν που παράγει το μεγάλο όγκο σκουπιδιών, αυτόν που δεν πληρώνει διφοδό, για να κερδίζει. Άσχετα με το τι λέγεται και τι ακούγεται. Μία κουβέντα να πω μόνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, και θα αναφερθώ τοπικά, σε αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, και στον αγροτικό τομέα, στην αγροτική οικονομία, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ως στόχο την επάρκεια, τη διατροφική μας επάρκεια, δηλαδή να μπορούμε να ταΐσουμε 35.000 κατοίκους που ζουν σε αυτό το νησί, έχουμε δει ένα μέγιστο πλεονέκτημα. Αντί να ψάχνουμε δρόμους εξαγωγών, μπορούμε τα παραγόμενα εδώ προϊόντα να, με αυτά, να τροφοδοτούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται το καλοκαίρι στο νησί. Που ο πληθυσμός τριπλασιάζεται. Έχει δηλωθεί και το ξέρετε αυτό. Είμαστε 35.000 και ουσιαστικά φιλοξενούμε άλλες 70-80.000 για 5-6 μήνες. Αυτό είναι μέγιστο πλεονέκτημα για το νησί όταν μπορεί, αντί να εξάγει, να κάνει αυτό το πράγμα. Αν τέλος πάντων θελήσουμε να έχουμε μια καινοτόμο δραστηριότητα στον τομέα αυτό, στον αγροτικό τομέα, με την παραγωγή ενός προϊόντος και πρέπει να εξαχθεί, έχουμε και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, να τονίσω μόνο αυτό. Στον αγροτικό τομέα θα πρέπει να ξαναδώσουμε την αξιοπρέπεια που έχουν χάσει η παραγωγή και οι αγρότες. Να τους ξαναδώσουμε την αξιοπρέπειά τους πρώτον και δεύτερον αυτά που αξίζουν. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει οργάνωση τέτοια που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διαχειρίζονται το προϊόν του μόχθου τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνδυάτηση σε διαρρετήσεις.